Κώστας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας μιλήσω για την ενότητα 11 του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα Επιταχυτές Υλικού και Πολυπύρηνα Ενσωματωμένα Συστήματα. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της ανάγκης των επιταχυτών και σε τι διαφέρουν από τους συνεπεξεργαστές που βρίσκουμε σε ένα πολυπύρηνο σύστημα. Επίσης, θα μιλήσουμε για τα πολυπύρηνα ενσωματωμένα συστήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και τους επιταχυτές. Οι επιταχυτές υλικού, όπως καταλαβαίνουμε το όνομα, επιταχύνουν μία λειτουργία. Και μάλιστα, καταλαβαίνουμε επίσης ότι είναι κατασκευασμένες με υλικό, με hardware τρόπο. Δηλαδή, δεν έχουν κάποιον επεξεργαστή, αλλά έχουν υλοποιηθεί με ψηφιακή λογική, υλοποιώντας μία συγκεκριμένη λειτουργία. Οι επιταχυτές, λοιπόν, παρέχουν μεγάλες αυξήσεις απόδοσης για εφαρμογές με υπολογιστικούς πυρήνες που ξοδεύουν μεγάλο μέρος του χρόνου σε ένα μικρό τμήμα κώδικα. Αυτό το μικρό τμήμα κώδικα λοιπόν, που είναι και ο πυρήνας της εφαρμογής, μπορεί να μεταφερθεί σε έναν επιταχυντή υλικού, το οποίο στη συνέχεια θα επιταχύνει τη λειτουργία. Βέβαια, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δεν είναι ότι μετατρέπουμε σε hardware ένα κομμάτι του software και επιταχύνει το σύστημα. Προκειμένου να γίνει σωστά η επιτάχυση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα πλήθος άλλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα την επικοινωνία για το συγχρονισμό, πρόσβαση σε κοινή μνήμη και το καθεξής, θέματα που θα τα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Οι επιταχυτές υλικού δίνουν πολύ καλή επιτάχυση για λειτουργίες εισόδου-εξόδου, αφού μπορούν και επικαλύπτουν την είσοδο-έξοδο με κάποια επεξεργασία. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα σχεδίασης υλικού λογισμικού, δηλαδή ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα software, το οποίο κομμάτια, kernels από αυτό το συγκεκριμένο software έχουν μεταφερθεί σε hardware. Κάτι λοιπόν που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με software, υλοποιείται με hardware. Θέματα εδώ πέρα είναι πώς θα επιλέξουμε ποιο κομμάτι του software θα υλοποιήσουμε και σε τι βαθμό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια επιπλέον υπολογιστική μονάδα αφιερωμένη σε ορισμένα καθήκοντα. Αυτή μπορεί να είναι δύο κατηγορίες. Μπορεί να είναι hardware logic, δηλαδή ένα ψηφιακό κύκλωμα που πύλες και τα κλασικά στοιχεία της ψηφιακής σχεδίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν μια λειτουργία. Θα μπορούσε βέβαια να χρησιμοποιηθεί και μια επιπρόσθετη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, που μπορεί να είναι είτε ίδιας μορφής με την αρχική κεντρική μονάδα επεξεργασίας, είτε θα μπορούσε να είναι μια CPU διαφορετικών χαρακτηριστικών και διαφορετικών δυνατοτήτων. Θα πρέπει να προσαρμοστεί το σχέδιο της αρχιτεκτονικής του υλικού και του λογισμικού, ώστε να καλύπτονται οι σχεδιαστικές απαιτήσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος και αυξημένη αξιοπιστία. Σε ένα επιταχυνόμενο σύστημα αρχιτεκτονικής παρατηρούμε τις εξής κεντρικές μονάδες. Την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, CPU, όπου επικοινωνεί με ένα διάβλο του συστήματος. Στο διάβλο του συστήματος βρίσκεται ο επιταχυντής, η μνήμη και η είσοδος-έξοδος. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι στον κοινό διάβλο μπορεί και ο επεξεργαστής αλλά και ο επιταχυντής να έχουν πρόσβαση και στην είσοδο-έξοδο και στη μνήμη. Η CPU προκειμένου να επικοινωνήσει με τον επιταχυντή χρησιμοποιεί καταχωρητές δεδομένων και ελέγχου του επιταχυντή. Η επικοινωνία βέβαια μπορεί να γίνεται και μέσω κοινής μνήμης, ιδιαίτερα αν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και είναι απαραίτητη η επεξεργασία όλου αυτού του όγκου του δεδομένου.
Σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται συγχρονισμός, ώστε μόλις γραφούν τα νέα δεδομένα προς επεξεργασία στη μνήμη, να μπορεί να αρχίσει να τα επεξεργάζεται ο επιταχυντής. Γιατί σε άλλη περίπτωση, ο επιταχυντής θα μπορούσε να επεξεργάζεται δεδομένα και κάποια στιγμή η κεντρική μονάδα επεξεργασίας να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα προκειμένου να τοποθετήσει καινούργια δεδομένα χωρίς να έχει τελειώσει ο επιταχυντής. Γι' αυτό απαιτείται συγχρονισμός. Ο επιταχυντής δεν είναι συνεπεξεργαστής. Ένας συνεπεξεργαστής εκτελεί οδηγίες, είναι ένας instruction set processor, ένας επεξεργαστής που έχει κάποιες εντολές, δικές του, αυτόνομες. Ένας όμως συνεπεξεργαστής, σε αντίθεση με τον επεξεργαστή, έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένας επιταχυντής όμως έχει οδηγίες που αναθέτονται από τον επεξεργαστή, δηλαδή είναι υπηρέτης του επεξεργαστή. Δέχεται εντολές από τον επεξεργαστή και τις εκτελεί. Ενώ ένας συνεπεξεργαστής μπορεί και ο ίδιος εκτελεί το δικό του πρόγραμμα. Ένας επιταχυντής εμφανίζεται ως μία συσκευή πάνω στον κοινό διάβλο και ο επιταχυντής ελέγχεται από καταχωρητές. Εφαρμογές επιταχυντή βλέπουμε σε πολλές κατηγορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού σκοπού εφαρμογών, Application Specific Integrated Circuits, μπορεί να είναι προγραμματιζόμενες στοιχείες πυλών, Floating Point Gate Array, Programmable Gate Array, προσαρμοσμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα, Very Large Scale Integration, μπορεί να είναι ένα τυπικό υποσύστημα μαζικής παραγωγής από το ράφι, όπως ένας επεξεργαστής γραφικών, ένας επιταχυντής υλοποιημένος ως ένα IP block που μπορεί να το τοποθετήσουμε στο κύκλωμά μας και ούτω καθεξής. Άρα ένας επιταχυντής μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε τεχνολογία. Βέβαια, η απόφαση σε ποια τεχνολογία θα κατασκευαστεί συνδέεται με το κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Τελικά, βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει που θα γίνει η επεξεργασία, γι' αυτό, ανεξαρτήτως τεχνολογίες, όλα ονομάζονται Processing Elements, PE. Στα καθήκοντα του σχεδιασμού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί ένας επιταχυντής, θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Θα πρέπει, λοιπόν, να σχεδιαστεί ένα στοιχείο επεξεργασίας, είτε επεξεργαστής, είτε επιταχυντής, που θα διευκολύνει κάποιες λειτουργίες του συστήματος. Στο ερώτημα γιατί χρειαζόμαστε επιταχυντές, μπορούμε να δώσουμε τις εξής απαντήσεις. Καταρχήν, απαιτείται μια σημαντική προσπάθεια για να υλοποιηθεί με επιτυχία ένας επιταχυντής. Σε αντίθεση με ένα software που απλώς έχουμε να κάνουμε αποσφαλμάτωση στο software, όταν έχουμε έναν επιταχυντή, έχουμε να κάνουμε αποσφαλμάτωση και τον επιταχυντή και το αρχικό software στο οποίο έχει την ανάγκη επικοινωνίας με τον επιταχυντή, το προγραμματισμό της επικοινωνίας και γενικά πώς μεταξύ τους συνεργάζονται αυτά τα δύο στοιχεία, ο κόσμος του hardware και ο κόσμος του software. Άρα λοιπόν, είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να σχεδιάσουμε κάτι χρησιμοποιώντας επιταχυντή σε hardware και σε software παρά αν είχαμε μόνο software. Πρέπει το κέρδος να είναι σημαντικό. Καλύτερο κόστος και απόδοση, η προσαρμοσμένη λογική ίσως είναι ικανή να εκτελέσει τη λειτουργία πιο γρήγορα από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αλλά το κόστος της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας είναι μία μη γραμμική λειτουργία εκτέλεσης. Γιατί επιταχυντές λοιπόν, γιατί όσο πιο υψηλή επίδοση έχει το σύστημα, τόσο πιο ακριβό εκθετικά είναι σε κόστος. Ίδιες επιδόσεις με μικρότερα στοιχεία επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τους νόμους που είχαμε δει στα παράλληλα συστήματα, όπως Γουσταφσόν Μπαρίς και ούτω καθεξής. Το υψηλότερο όμως κόστος μηχανικού για ανάπτυξη και εξυναμολόγηση ενδεχομένως
περιπλέκει τα θέματα. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε πολλά και μικρά στοιχεία επεξεργασίας, αλλά θα υπάρχει ένα κόστος στην επικοινωνία και στο κόστος ανάπτυξης και συναμολόγησης. Υπάρχει όφελος όμως και στην απόδοση. Με τους επιτευχτές μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό με το να τοποθετηθούν οι λειτουργίες σημαντικού χρόνου σε λιγότερο φορτωμένα στοιχεία επεξεργασίας. Μπορούμε να θυμηθούμε από προηγούμενη διάλεξη τον χρονοπρογραμματισμό RMS, όπου οι επιπλέον κύκλοι της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας πρέπει να διατηρούνται για την τήρηση των προθεσμιών. Παρατηρούμε λοιπόν το διάγραμμα που μας δίνει το κόστος ως προς την επίδοση και βλέπουμε ότι οι κρίσιμες διεργασίες σε στοιχεία επεξεργασίας με μείωση επιβάρησης χρόνου προγραμματισμού μπορούν να επιτευχθούν με χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή με τη χρήση επιταχυτή επιτυχάνουμε την απόδοση ενός συστήματος με χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν δεν είχαμε επιταχυτή. Μας συμφέρει οικονομικά λοιπόν η χρήση των επιταχυντών. Βέβαια, μερικές φορές οι επιταχυντές είναι πολυεπεξεργαστές. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους επεξεργαστές, η προσαρμοσμένη λογική υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Οι επεξεργαστές στο σταθμό εργασίας βέβαια δεν είναι αρκετά ενεργειακά αποτελεσματικοί για εφαρμογές που λειτουργούν με μπαταρίες. Απαιτούνται ειδικευμένοι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Για παράδειγμα, οι επεξεργαστές R. Όπως είπαμε, μπορούμε στους επιταχυντές να έχουμε και επεξεργαστές. Έναν πλήρη επεξεργαστή που θα αναλάβει το ρόλο του επιταχυντή. Οι επεξεργαστές λοιπόν χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται επεξεργασία εισόδου-εξόδου σε πραγματικό χρόνο. Έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά λόγω της διασωλήνωσης είναι καλύτερη σε ροή δεδομένων. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να υλοποιήσει πλήρως μία συνάρτηση που χρήζει επιτάχυσης, όπως για παράδειγμα μία πλήρη επεξεργασία βίντεο υψηλής απόδοσης, όπου σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά στοιχεία επεξεργασίας. Οι επεξεργαστές λοιπόν είναι καλοί για λειτουργίες bitwise, για είσοδο-έξοδο και για ροή δεδομένων. Προκειμένου να σχεδιαστεί ένας επιταχυτής, θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι το σύστημα χρειάζεται πραγματικά μια επιτάχυση. Και θα πρέπει να εκτιμηθεί η χρησιμότητα είτε της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας μιας επιπρόσθετης CPU, είτε μιας hardware logic, όπου χρειάζεται για υψηλής ποιότητας επεξεργασία δεδομένων. Πόσο γρηγορότερος όμως είναι ο επιταχυντής στη βασική λειτουργία, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα μοντελοποιήσουμε. Πόσα δεδομένα μπορεί να χειρίζεται, να μεταφέρει, να επεξεργάζεται γενικά. Θα πρέπει να σχεδιαστεί ο επιταχυντής σε hardware. Αυτό προϋποθέτει μια καλή κατανόηση του αλγορίθμου. Θα πρέπει να σχεδιαστεί η διασύνδεση του επιταχυντή, χειραψία διάβλου, πώς software θα χρησιμοποιεί τον επιταχυντή, πώς θα μεταφέρονται τα δεδομένα, πώς θα υπάρχει ο χρονοπρογραμματισμός, η λογική παραγωγής διευθύνσεων κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν έχουμε την σχεδίαση συστημάτων με επιτάχυση. Οι φάσεις σχεδίασης είναι τρεις. Ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, η σχεδίαση των συστατικών στοιχείων και η ολοκληρώση του συστήματος. Η προδιαγραφή του συστήματος δεν αλλάζει, ο χρήστης αγνοεί την παρουσία του επιταχυτή. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι το ίδιο, είτε είχαμε επεξεργαστή και επιταχυντή, είτε είχαμε απλώς μόνο έναν επεξεργαστή. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να καταλάβει κάτι, απλώς ότι ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που είχε θέσει. Θα πρέπει να αναλυθεί η απόδοση. Και θα πρέπει να βρεθεί πόσο γρηγορότερο θα γίνει το σύστημα με την επιταχυντή.
Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να εξεταστεί η απόδοση και μετά η κατανάλωση. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος εκτέλεσης του επιταχυτή, και στο χρόνο εκτέλεσης είναι όλα τα στοιχεία που καθορίζουν το χρόνο εκτέλεσης, χρόνο μεταφοράς δεδομένων στην είσοδο, επεξεργασία, χρόνο μεταφοράς δεδομένων στην έξοδο. Το χρόνο μεταφοράς δεδομένων και το συγχρονισμό με την κατοχή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Οι συναλλαγές στον διάβλο περιλαμβάνουν την μεταφορά τιμών από τους καταχωρητές ή την μνήμη CAS ή την εξωτερική μνήμη στον επιταχυτή, ο χρόνος που απαιτείται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας να δημιουργήσει αυτές τις συναλλαγές και η επιβάρηση του διάβλου, όπως καθυστέρηση χειραψίας κ.ο.κ. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο διαθέσιμος παραλληλισμός. Αν η εφαρμογή είναι μόνο νηματική, οπότε κλειδώνει, δηλαδή η CPU μπλοκάρει περιμένοντας τον επιταχυτή να ολοκληρώσει το έργο του, ή είναι πολυνηματικό όπου υπάρχει δυνατότητα να μην υπάρχει κλείδωμα και η κεντρική μονάδα επεξεργασίας μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση ταυτόχρονα με τον επιταχυτή. Στον πολυνηματικό προγραμματισμό, η CPU ασφαλώς για να συνεχίσει να λειτουργεί ταυτόχρονα πρέπει να κάνει κάτι παράλληλο. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί οι εξαρτήσεις δεδομένων, ώστε να μπορεί να κάνει κάποια χρήσιμη εργασία. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τα πολλαπλά νήματα. Αυτό το είχαμε δει και στα παράλληλα συστήματα, όταν είχαμε το GPU programming, δηλαδή την επεξεργασία σε κάρτες γραφικών, όπου ο επεξεργαστής χρησιμοποιούσε την κάρτα γραφικών ως έναν επιταχυντή σε κάποιες λειτουργίες. Μπορούσε λοιπόν τότε είτε να μπλοκάρει ο επεξεργαστής περιμένοντας να ολοκληρώσει η κάρτα γραφικών το έργο της, είτε να συνεχίσει το έργο. Αυτό λοιπόν ονομάζονται γενικά blocking και non-blocking χρήση του επιταχυντή. Στο μονονηματικό λοιπόν μοντέλο έχουμε τον επεξεργαστή, όπου εκτελεί μια συνάρτηση, στη συνέχεια περιμένει τον συνεπεξεργαστή, τον επιταχυντή συγκεκριμένο, τον accelerator, να ολοκληρώσει το έργο. Έχει μπλοκαριστεί λοιπόν, blocked, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώσει ο accelerator το έργο του, τότε εκτελείται η επόμενη συνάρτηση, P2, P3, P4 κλπ. Ενώ, αν υπάρχει μία δυνατότητα για παράλληλη εκτέλεση, ο επεξεργαστής P1 ενεργοποιεί το α1 για εκτέλεση, αλλά ο P1 συνεχίζει και εκτελεί το P3 παράλληλα και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει blocked. Ο χρόνος εκτέλεσης του επιταχυτή καθορίζεται από το χρόνο εκτέλεσης λειτουργίας και το χρόνο μετάδοσης δεδομένων και προς τον επιταχυτή και από τον επιταχυτή. Άρα λοιπόν ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης δίνεται από την πράξη ότι T accelerator ίσον T-in, δεδομένη εισόδου, T-x, ταχύτητα υπολογισμού και T-out, δεδομένα εξόδου. Πρέπει να λαμβάνετε ασφαλώς υπόψη ο χρόνος χειρότερης εκτέλεσης, worst case execution time, αφού η μεταφορά στο διάβλο μπορεί να καθυστερήσει. Ο διάβλος, ως ένα κοινό μέσο μεταφοράς, μερικές φορές εισάγει μια καθυστέρηση, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο διάβλος από κάποια άλλη συσκευή. Αν βέβαια δεν μας ενδιαφέρει αυτή η καθυστέρηση, τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικούς διάβλους. Η βελτίωση εισόδου-εξόδου μπορεί να επιτευχθεί με έναν εξελιγμένο επιταχυντή που χρησιμοποιεί διασωλήνωση. Διασωλήνωση στον επιταχυντή σημαίνει ότι λαμβάνει κάποιες αρχικές τιμές, αρχίζει υπολογισμούς σε αυτές τις τιμές και καθώς μεταδέουν αυτές οι τιμές από το ένα στάδιο στο διπλανό, αδειάζουν τα πρώτα στάδια της διασωλήνωσης και έρχονται οι επόμενες τιμές. Έτσι δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί όλη η μεταφορά των δεδομένων για να αρχίσουν οι πράξεις. Τις λειτουργίες τα λοιπά μπορούν να γίνουν σταδιακά. Έτσι δημιουργούνται αποτελέσματα εν κινήσει παρά την αποθήκευση όλων και την πραγματοποίηση των υπολογισμών. Οι πηγές του παραλληλισμού είναι η επικάλυψη εισόδου, εξόδου και επιτάξεις του υπολογισμού, εκτέλεση εργασιών λοιπόν κατά ομάδες,
διάβασμα δεδομένων στη δεύτερη παρτίδα, ενώ ο υπολογισμός βρίσκεται στην πρώτη παρτίδα. Είναι η έννοια της διασωλήνωσης. Και το άλλο είναι, βρες κάποια άλλη δουλειά να κάνεις στον επεξεργαστή, μπορεί να αναδιαρθώσει ενέργειες για να μετακινεί το έργο μεταξύ την ένταξη του επιταχυντή. Δηλαδή, μπορεί να σπάσει κάποιες εξαρτήσεις δεδομένων με χρήση αλγοριθμικών μετασχηματισμών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παράλληλα μια συνάρτηση με το έργο του επιταχυντή. Οι συναλλαγές στο διάβλο περιλαμβάνουν την αποθήκευση σε καταχωρητή ή σε CAS και στην κύρια μνήμη, ο χρόνος που απαιτείται για τη CPU να δημιουργεί αυτές τις συναλλαγές και η επιβάρηση. Η επιτάχυση λοιπόν του επιταχυντή υπολογίζεται με την εξής συνάρτηση. Είναι S ίσον N επί TAF CPU μείον TAF Axel, όπου TAF CPU είναι ο χρόνος εκτέλεσης στον επεξεργαστή, ενώ TAF Axel είναι ο χρόνος εκτέλεσης στον επιταχυντή. Εφόσον λοιπόν ο επιταχυντής μειώνει το χρόνο εκτέλεσης μιας διαργασίας, αυτός ο χρόνος εκτέλεσης αφαιρείται από τον αρχικό χρόνο εκτέλεσης του επεξεργαστή. Άρα στο τέλος έχουμε την εξίσωση νη επί TAF CPU μείον TAF IN συν TAF X συν TAF OUT. Αυτή είναι η συνάρτηση υπολογισμού της επιτάχυσης. Βέβαια, όσο πιο πολλές φορές καλείται ο επιταχυντής, τόσο περισσότερο είναι το όφελος. Για την ανάλυση του χρόνου εκτέλεσης, μας ενδιαφέρει όχι μόνο η επιτάχυση για τον επιταχυντή, αλλά και η επιτάχυση του πλήρες σύστημα. Είναι ένα μέτρο που μας δείχνει κατά πόσο έχει επιτευχθεί ο συνολικός στόχος, που είναι η συνολική επιτάχυση του συστήματος. Όταν υπάρχει ένα μονομηματικό μοντέλο, υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης όλων των διαδικασιών της συνιστώσεως, ενώ στο πολυνηματικό υπολογίζεται το μακρύτερο μονοπάτι εκτέλεσης. Για παράδειγμα, σε ένα μονονηματικό σύστημα έχουμε τον επεξεργαστή όπου δίνει εντολή οδηγία στον επιταχυντή να ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια περιμένει ο επεξεργαστής, περιμένει να ολοκληρώσει το έργο του και το μονοπάτι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, στη διαφάνεια. Ενώ αν είχαμε μία πολυνηματική υλοποίηση, θα είχαμε ότι ο επεξεργαστής ξεκινάει την εκτέλεση του accelerator, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και λειτουργεί κάποιες άλλες ενέργειες και συνέχεια ο επιταχυντής ολοκληρώνει το έργο. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο μονοπάτια. Εδώ ένα μονοπάτι είναι P1, P2, P1, P3, P4 και το άλλο μονοπάτι είναι P1α1, P2, P4. Οπότε μπορούμε με αυτό εδώ πέρα να υπολογίσουμε ποιος είναι ο χειρότερος χρόνος εκτέλεσης σε μια πολυνηματική εφαρμογή. Προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν επιταχυντή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακέτες διαθέσιμες σε υπολογιστές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι πλακέτα FPGA ή πλακέτα διάβλου υπολογιστή. Βλέπουμε μια πλακέτα FPGA που τοποθετείται σε PCI ή μια πλακέτα FPGA που τοποθετείται σε PCI Express. Και μπορεί ο σχεδιαστής να υλοποιήσει είτε με ψηφιακή λογική, είτε με έναν επεξεργαστή σε μια HDL μορφή, είτε ένα IP block, να τοποθετήσει πάνω στο FPGA, η οποία κάρτα θα τοποθετηθεί στον κοινό διάβλο του συστήματος και στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμίσει και να τροποποιήσει κατάλληλα το software του υπολογιστή, ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτόν τον επιταχυντή. Οι καταχωρητές επιτάχυσης παρέχουν τους καταχωρητές ελέγχου για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρά βέβαια αντικείμενα δεδομένων, γιατί οι καταχωρητές είναι λίγοι. Δεν μπορεί να μεταφερθούν κάποια kilobyte, megabyte δεδομένων χρησιμοποιώντας καταχωρητές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μια κοινή μνήμη και στη συνέχεια ο επιταχυντής να διαβάσει από αυτή την κοινή μνήμη. Οι επιταχυντές μπορεί να περιλαμβάνουν και λογική
read και write, που είναι ιδιαίτερα πολύθυμοι για μεγάλες μεταφορές για το μέλλον. Στη διασύνδεση λοιπόν παρατηρούμε ότι ο επιταχυτής μας έχει εσωτερικά μία λειτουργία άμεσης προσπέλασης μνήμης σε περίπτωση που τα δεδομένα τοποθετούνται στη μνήμη και αυτό του επιτρέπει να εκκινήσει συναλλαγές με τη μνήμη, γιατί η μνήμη κυρίως είναι ένα παθητικό στοιχείο που περιμένει κάποιος να ζητήσει μια διεύθυνση και την εντολή να γραφτεί κάτι ή να μην γραφτεί κάτι, να διαβαστεί. Άρα λοιπόν απαιτείται ο επιταχυντής σε περίπτωση που διαβάζει μια κοινή μνήμη να έχει έναν ελεκτή μνήμη, να μπορεί να δίνει οδηγίες αυτή τη μνήμη. Λειτουργία άμεσης προσπέλασης μνήμης, υπάρχει η διασύνδεση διάβλου, μονάδα ανάγνωσης και εγγραφής, οι καταχωρητές και πυρήνας. Θα πρέπει μόλις σχεδιαστεί ο επιταχυντής να ολοκληρωθεί το σύστημα για τον λογισμό σφαλμάτων, να προσπαθήσουμε να αποσφαλματώσουμε τον επεξεργαστή ξεχωριστά από τον πυρήνα του επιταχυντή και να κατασκευαστούν μοντέλα για να ελεγχθεί ο επιταχυντής. Δεν είναι μόνο η σχεδίαση πολύ σημαντική, αλλά και η επιβεβαίωση, ο έλεγχος ορθής χρήσης. Και η συμπροσωμείωση υλικού λογισμικού μπορεί να είναι χρήσιμη. Η κύρια μνήμη παρέχει τον μηχανισμό μετάδοσης των κυρίων δεδομένων προς τον επιταχυντή. Τα προγράμματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν αναιρεί την κύρια μνήμη, η CPU διαβάζει την τοποθεσία της κοινής μνήμης S, ο επιταχυντής γράφει όμως τότε και τροποποιεί αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια ο επεξεργαστής γράφει στην τοποθεσία αυτή. Δημιουργείται ένα πρόβλημα λοιπόν. Δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί είχαμε μία μη προστατευμένη πρόσβαση ανάγνωση και γραφή στη μνήμη. Αυτό εδώ πέρα το τμήμα ήταν ένα κρίσιμο τμήμα που θα έπρεπε να προστατευτεί όπως είχαμε δει σε λειτουργικά συστήματα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπήρχε ένας αμοιβαίος αποκλεισμός. Άρα, σε περίπτωση που ο επιταχυντής διαβάζει και γράφει μια κοινή μνήμη με τον επεξεργαστή, απαιτείται συγχρονισμός σε προσβάσεις κοινών δεδομένων. Όπως με τη μνήμη CAS, η κύρια μνήμη γράφει στην κοινή μνήμη και αυτό μπορεί να προκαλέσει ακύρωση. Ο επεξεργαστής διαβάζει τη θέση, ο επιταχυντής γράφει τη θέση, ο επεξεργαστής διαβάζει τη θέση. Άρα λοιπόν απαιτείται ενημέρωση από τον επιταχυντή προς την κρυφή μνήμη για να ακυρωθεί η αντίστοιχη γραμμή. Γιατί ο επεξεργαστής μόλις διαβάσει μια θέση μνήμης από την off-chip, τότε την τοποθετεί στην κρυφή μνήμη, την κάνει caching. Και μετέπειτα, αν πρόσβαση ανάγνωσης της συγκεκριμένης διεύθυνσης, η τιμή έρχεται από την κρυφή μνήμη και όχι από την εξωτερική μνήμη. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ένα πρόβλημα, γιατί ο επιταχυντής έχει τροποποιήσει στον διάμεσο την εξωτερική μνήμη, και ο επεξεργαστής έχει μια άλλη εικόνα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση της κοινής μνήμης. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα συνέπειας μνήμης. Ένα πρόβλημα που απαιτεί το συγχρονισμό για να λυθεί. Ένας απλός συγχρονισμός μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση συγκεκριμένης διεύθυνσης κοινής μνήμης ως σημαφόρος και ο επεξεργαστής διαβάζει μια περιοχή κρυφής μνήμης και όταν ο επιταχυντής ολοκληρώσει το έργο του, γράφει κάποια τιμή σε αυτόν. Δηλαδή ένα συγχρονισμός one way. Ο επεξεργαστής γράφει την τιμή και ο επιταχυντής μπορεί και διαβάζει αυτή την τιμή προκειμένου να αποφασίσει αν θα πρέπει να ξεκινήσει την λειτουργία ή όχι. Μπορεί βέβαια να γίνει και συγχρονισμός του επιταχυντή προς τον επεξεργαστή αν ο διάβλος υποστηρίζει ατομικές λειτουργίες όπως test and set, δηλαδή μέσα σε μια ατομική λειτουργία, μια λειτουργία που δεν θα διακοπεί από κάποιο άλλο γεγονός, να διαβαστεί και να τεθεί μια τιμή στο διάβλο. Στο συγχρονισμό λοιπόν έχουμε το εξής μοντέλο. Έχουμε τον επιταχυντή, όπου γράφει ή διαβάζει στην κοινή μνήμη και η κοινή μνήμη θα πρέπει να ενημερώνει την κρυφή μνήμη του επεξεργαστή για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ως προς την κατανομή θα πρέπει να χωριστούν οι λειτουργικές και προδιαγραφές σε μονάδες.
Η κάθε λειτουργική προδιαγραφή λοιπόν θα πρέπει να μπει σε μια μονάδα, είτε στον επιτεχνητή είτε στον επεξεργαστή. Οι μονάδες μπορούν να γίνουν διαδικασίες και είναι σημαντικές λόγω αποτελεσματικότητας και εντοπισμού σφαλμάτων. Υπάρχουν οι συναρτήσεις F3, F1, F2 ενός συστήματος, τα οποία χωρίζονται σε μονάδες και δημιουργείται και το διάγραμμα εξαρτήσεων και ελέγχου. Υπάρχουν, στο παράδειγμα μας, οι F1, F2 και F3. Τρεις διαργασίες με εξαρτήσεις δεδομένων. Τα F1 και F2 όμως μπορούν να γίνουν παράλληλα. Στη μεθοδολογία καταμερισμού χωρίζεται το CTSG σε κομμάτια και μοιράζονται οι λειτουργίες ανάμεσα στα κομμάτια. Θα πρέπει ιεραρχικά να αποσυνδεθεί το CDFG και να αναγνωριστούν οι πιθανοί καταμερισμοί, ενώ η αξιολόγηση της ποιότητας απαιτεί βέβαια και αξιολόγηση της απόδοσης. Το πρόβλημα της διαμέρισης είναι η διαίρεση του γραφήματος ελέγχου δεδομένων σε μονάδες. Ένα παράδειγμα κατάθλισης, έχουμε μπλοκ 1, μπλοκ 2, μπλοκ 3, όπου το μπλοκ 1 τοποθετείται στη μονάδα P1, το μπλοκ 2 P2, το μπλοκ 3 στο P3, τα μπλοκ P1 και P2 συνθέτουν τα μπλοκ της P4, ενώ υπάρχει και το P5. Οι απαραίτητες ενέργειες είναι να προγραμματιστούν οι λειτουργίες εγκαίρως, επικοινωνία και υπολογισμό, ώστε αν υπάρξει καθυστέρηση ολοκλήρωσης, να έχει ληφθεί υπόψη να μην καθυστερήσει το όλο σύστημα και να γίνει η ανάθεση των υπολογισμών στα στοιχεία επεξεργασίας. Ο προγραμματισμός και η ανάθεση αλληλεπιδρούν. Έτσι, πολλές φορές γίνεται ανάθεση σε ένα επεξεργαστικό στοιχείο. Στη συνέχεια, επειδή αυξάνει το κόστος επικοινωνίας και προγραμματισμού, αλλάζει αυτή η ανάθεση και γίνεται και τοποθετείται σε κάποιο άλλο επεξεργαστικό στοιχείο. Άρα λοιπόν, εναλλακτική κατανομή και ξαναπρογραμματισμός. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάποιες φορές έως να βρεθεί μια βέλτιστη λύση. Στο προγραμματισμό και κατανομή έχουμε το διάγραμμα των εργασιών, P1, P2 και P3, το P είναι διεργασίες, ενώ το D είναι επικοινωνία, D1 και D2, και στην πλατφόρμα υλικού υπάρχει ένας κοινός διάβλος και διαφορετικές δυνατότητες ανά μη. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, το P1 μπορεί να εκτελεστεί και στο Mi1 και στο Mi2. Αν εκτελεστεί στο Mi1 και στο Mi2, θα έχει 5 και 6 χρόνιους εκτέλεσης. Το P2 μπορεί να εκτελεστεί και αυτό στο Mi1 και Mi2 και θα έχει 5 και 6 χρόνιους εκτέλεσης. Και το P3 μπορεί να εκτελεστεί μόνο στο Mi2, γιατί για παράδειγμα δεν έχει αρκετή μνήμη ή δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Αν π.χ. θέλουμε να κάνουμε κάποια ψηφιακή επεξεργασία σήματος και θέλουμε ένα DSP και το Mi2 έχει DSP, ενώ το Mi1 δεν έχει, θα επιλεχθεί το Mi2 υποχρεωτικά. Διαφορετική χρόνια εκτέλεση, γιατί διαφορετική η ISA ή άλλη συχνότητα ρολογιού. Στο παράδειγμα επικοινωνίας μοντέλου, υπολογίζουμε ότι η επικοινωνία στο P1 είναι ελεύθερη και το κόστος επικοινωνίας από P1 μέχρι P3 είναι D1 ίσον 2, ενώ από P2 μέχρι P3 είναι D2 ίσον 4. Εδώ υπολογίζονται οι χρόνοι επικοινωνίας. Στην πρώτη σχεδίαση γίνεται κατανομή το P1 και το P2 τοποθετείται στο Mi1 και το P3 τοποθετείται στο Mi2. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το Mi1 εκτελεί το P1 στη συνέχεια το P2 και υπάρχει το D2 που είναι ο χρόνος επικοινωνίας για να σταλούν τα δεδομένα του P2 προς το P3. Επίσης και το P1 για να σταλούν στο P3, το D1, οπότε το συνολικό κόστος με αυτή την κατανομή είναι 5 συν 5 συν 4 συν 5 ίσον 19. Ενώ σε μια δεύτερη σχεδίαση μπορούμε να μειώσουμε το κόστος στα 12 αν τοποθετήσουμε το P1 μόνο του στο Mi1 και το P2 και το P3 στον επιταχυντή 2. Η P2 βέβαια εκτελείται πιο αργά, αλλά δεν μας προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η προσαρμογή μηνυμάτων για ράδους καθυστέρησης, όπου έχουμε πάλι το P1, P2, P3. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τρία modules, Mi1, Mi2, Mi3,
με το αρχικό πρόγραμμα να έχουμε τοποθετήσει το π1 στο μη 1, το π2 στο μη 2 και το π3 στο μη 3. Συνολικά λοιπόν ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση είναι 15. Και αυτό γιατί το π1 στέλνει μέσω δικτύου στο D1 τα δεδομένα στο π3 και το πεδίο που έχει τελειώσει εκείνη τη στιγμή θα ήθελε να στείλει τα δεδομένα, αλλά επειδή ο κοινός διάβλος χρησιμοποιείται, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το D1 και στη συνέχεια θα αρχίσει να στέλνει τα δεδομένα στο π3, όπου θα είναι ο χρόνος D2. Σε σημεία σχεδίαση τροποποιούμε το π3 ώστε να διαβάζει ένα πακέτο του D1, μετά ένα πακέτο του D2, υπολογίζει το μερικό αποτέλεσμα και συνεχίζει στο επόμενο πακέτο. Έτσι λοιπόν, διαβάζει D1, D2, ολοκληρώνει το π3, μπορεί να κάνει κάποια λειτουργία, μετά D1, D2 διαβάζει πάλι, ολοκληρώνει και συνεχίζει και το καθεξής. Μειώθηκε ο χρόνος, πριν ήταν 15, τώρα έχει γίνει 12. Ο χρόνος έχει μειωθεί λοιπόν. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα και να γίνει εντοπισμός των σφαγών, θα πρέπει να γίνει μια προσομοίωση και ένας έλεγχος. Θα πρέπει να εντοπιστούν τα σφάλματα του επεξεργαστή και του επιταχυντή, διασυνδέσεις χωριστά από τον πυρήνα του επιταχυντή. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο ή μια αρχιτεκτονική σκελετού για να ελεγχθεί ο επιταχυντής, ή μπορεί να γίνει μια συμπροσωμείωση υλικού και λογισμικού. Η χρήση ενδιάμεσα μνήμης, buffer, ίσως βάζει σε σειρά κάποιες λειτουργίες και βοηθάει στις περισσότερες περιπτώσεις. Η επόμενη διαδικασία πρέπει να περιμένει τα δεδομένα να εισέλθουν στο buffer για να μπορέσει να συνεχίσει και η πολιτική του buffer και ο RAM επηρεάζει το διαθέσιμο παραλληλισμό. Τρεις διαδικασίες χωρισμένες με buffer, βλέπουμε το β1 στέλνει δεδομένα στο α, το β2 στέλνει δεδομένα στο β και το β3 στέλνει δεδομένα στο σι. Χωρίς buffer θα πρέπει να υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι να μεταφερθούν όλα τα δεδομένα του α, προτού γίνει η συνέχεια της εκτέλεσης στο β. Ενώ αν τοποθετηθεί buffer, επειδή αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα, υπάρχει μνήμη, μπορεί να συνεχίσει το σύστημα να τοποθετεί δεδομένα χωρίς να μπλοκαριστεί. Γι' αυτό η χρήση του buffer αυξάνει την παραλληλία και άρα την απόδοση του συστήματος αν γίνει σωστή εκμετάλλευση. Ένα παράδειγμα με τον επιταχυντή βίντεο θα δούμε στη συνέχεια, όπου η κεντρική ιδέα είναι να κατασκευαστεί ένας επιταχυντής για την εκτίμηση κίνησης block ένα τμήμα της συμπίεσης βίντεο. Είναι το motion estimation, το οποίο χρησιμοποιείται στη συμπίεση βίντεο ώστε αντί να στέλνει όλα τα frames του βίντεο κάθε φορά, να στέλνει τα διανύσματα κίνησης, motion vectors, ώστε να επιτυχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερη μεταφορά δεδομένων. Και στην κεντρική ιδέα είναι η εκτέλεση της διάθετης συσχέτισης. Στο motion estimation συνεχώς εκτελείται η ανέβρεση των διανυσμάτων κίνησης σε μπλοκ διαστάσεων συνήθως B16-B16 πάνω στο frame. F1, F2, F3 είναι αυτά τα μπλοκ που εκτελούνται και στη συνέχεια από αυτά τα μπλοκ υπολογίζεται κάθε φορά το διάνυσμα κίνησης που έχει μεταφερθεί από το μπλοκ. Το MPEG χωρίζει το πλαίσιο σε 16x16 μακροομάδες και αναζητείται για το καλύτερο τέλεσμα σε ένα έγκρος αναζήτησης για το μπλοκ 16x16 ως προς το αρχικό μπλοκ. Χρησιμοποιείται το άθροισμα της απόλυτης διαφοράς, Sum of Absolute Differences, όπου το μπλοκ που θα συγκεντρώσει τη μικρότερη τιμή σε αυτό το κριτήριο SAT είναι και το μπλοκ που θα έχει το μικρότερο άθροισμα και θα είναι το μπλοκ που αντιστοιχεί στο αρχικό μπλοκ, άρα το μπλοκ που καθορίζει το διάνυσμα κίνησης. Το καλύτερο τέλεσμα παρέχει το διάνυσμα κίνησης για τον μπλοκ και ο αλγόριθμος Full Search καταλαβαίνουμε ότι αποτελείται από 8 επίπεδα ενδιάμεσων και εμφολιασμένων for βρόχων. Για το Search Size ως προς το χ άξονα, ως προς το ψ άξονα, για
το μέγεθος του blog και ούτω καθεξής. Οι υπολογιστικές απαιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Αν θεωρήσουμε ότι το MP size είναι 16 και το search size 8, η περιοχή αναζήτησης σε κάθε διάσταση είναι 8 συν 8 συν 1. Θα πρέπει λοιπόν να εκτελεστούν πάνω από 73.000 λειτουργίες και δεδομένου ότι η SIF μορφή έχει 352 επί 288 pixel, υπάρχουν 22 επί 18 macro blocks. Άρα λοιπόν, παρατηρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πράξεων, αφού συνολικά για κάθε frame απαιτούνται 31 εκατομμύρια πράξεις ή 790 εκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο, προκειμένου να επιτευχθεί ο τυπικός ρυθμός ανανέωσης 25 frames ανά σεκόν. Αν μάλιστα θεωρήσουμε και τα σημερινά high definition πρότυπα 4K και 8K που έρχεται σε λίγο καιρό, τότε θα υπολογιστούν πολλές παραπάνω λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι απαιτείται εξειδικευμένο υλικό για να επιταχύνει το σύστημα. Άρα, η απαιτήση του επιταχυτή είναι η δημιουργία ενός επιταχυτή για το block motion, που θα χρησιμοποιηθεί σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιεί τα macro block search areas κτλ. Τα οποία θα έχει πρόσβαση μέσω κοινής μνήμης και θα εξάγει τα διανύσματα κίνησης. Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο full search της πλήρης σάρωσης. Ασφαλώς θα πρέπει να υλοποιούνται τα 25 frames ανά second και έχει κόστος παραγωγής κάποια εκατοντάδες δολάρια, τροφοδοσία από τον υπολογιστή και διαστάσεις όσο μια τυπική PCI κάρτας. Οι τύποι δεδομένων είναι, όπως είπαμε, το motion vector, το macro block, η εικόνα, τα frame που θα πρέπει να γίνει η ανάδοση, ασφαλώς ο υπολογιστής και ο ίδιος ο motion estimator. Θα πρέπει ο επεξεργαστής να στείλει μήνυμα υπολογισμού του motion vector, του motion estimation. Το motion estimation συνέχεια έχει πρόσβαση στη μνήμη και ψάχνει κάθε macro block για να βρει το καλύτερο τέριασμα. Απαιτεί βέβαια μεγάλο ποσοστό μνήμης, γιατί το κάθε macro block έχει 256 pixel και η περιοχή αναζήτηση έχει 1089 pixel. Δηλαδή 1089 τιμές των 8 bit, ενδεχομένως χρειαστεί και εξωτερική μνήμη, αν δεν χωράει στη μνήμη του συστήματος, ιδιαίτερα αν δεν χρησιμοποιούνται πολλαπλά macro blocks ή περιοχές έρευνας. Υπάρχει λοιπόν το address generator που στέλνει στο search area τη γραμμή που πρέπει να αναγνωστεί, να γίνει ανάγνωση μέσω του δικτύου και υπάρχουν όλα αυτά τα πολλαπλά επεξεργαστικά στοιχεία. Στο διάγραμμά μας υπάρχουν 16 επεξεργαστικά στοιχεία όπου κάνουν τις συγκρίσεις και εξάγουν το motion vector. Άρα λοιπόν παράλληλα γίνονται 16 συγκρίσεις με 16 block, με 16 macro block. Χρησιμοποιούνται δύο μνήμες ώστε να μην υπάρχει μία επιβάρηση στο κοινό διάβολο και να μπορεί να τροφοδοτεί το υποσύστημα της μνήμης στον επιταχυντή συνεχώς με δεδομένα. Το χρονοδιάγραμμα του pixel πρέπει να είναι μελετημένο ώστε να μην συμπέσουν όλες οι προσβάσεις μνήμης πάνω στην ίδια εξωτερική μνήμη, γιατί αυτό θα δημιουργήσει κάποια συφόρηση άμα είναι η ίδια μνήμη. Άρα λοιπόν το processing element 0 διαβάζει τα στοιχεία 0,0, 0,1, 0,1 και ούτω καθεξής. Μετά από λίγο ξεκινάει το processing element 2, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν κάποια δεδομένα και έτσι λοιπόν να μεταφερθούν λιγότερα δεδομένα από την εξωτερική μνήμη. Το χρονοδιάγραμμα ανακύλωρου είναι 1 pixel από τη μνήμη MacroBlock και 2 pixel από τη μνήμη αναζήτησης. Όπως είπαμε, δεν είναι μόνο να σχεδιάσει το κύκλωμα, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία. Η δοκιμή απαιτεί ένα μεγάλο ποσοστό δεδομένων και χρησιμοποιούνται απλά σχέδια με προφανείς απαντήσεις για αρχικές δοκιμασίες και θα πρέπει να γίνει ρεαλιστική δοκιμή με χρήση δεδομένων από εικόνες JPEG ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία και η ορθή αναδόμηση της τελικής εικόνας. Πιο πριν είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε και επιταχυντές
που είναι από υλικό, αλλά και επιταχυντές από πολυεπεξεργαστές. Ας δούμε λοιπόν για τους πολυεπεξεργαστές. Οι πολυεπεξεργαστές πια δεν βρίσκονται μόνο στους τυπικούς και ογκώδεις σταθμούς εργασίας, λάπτοπ κτλ, αλλά βρίσκονται πια και σε καθημερινά καταναλωτικά ηλεκτρονικά συστήματα, consumer electronics, σε κινητά τηλέφωνα, οχταπύρινα κινητά, δεκαεξαπύρινα κινητά, σε CDs, DVDs, αναπαραγωγή ήχου, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Υπάρχουν λοιπόν σε κάθε τομέα της ζωής μας συστήματα με πολλαπλούς επεξεργαστές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Για παράδειγμα, σε πολυμέσα αποθηκεύονται σε συμπιεσμένη μορφή και στην προβολή φαίνεται πως δεν είναι συμπιεσμένα. Η αποθήκευση των δεδομένων και διαχείρισή τους, παρακολούθηση τους κτλ. Επικοινωνία, λήψη, αποστολή, chat. Έτσι, σενάρια χρήσης, όπως ο χρήστης ανοίγει το σύστημα που κωδικοποίησε MP3 για παράδειγμα, επιλέγει τραγούδι από το user interface, επιλέγει κατάλογο και επιλέγει την εκτέλεση της αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής αυτού του τραγουδιού. Εκτός από τις λειτουργικές απαιτήσεις, βέβαια υπάρχουν και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως συχνά λειτουργούν με μπαταρία, άρα σημαίνει απαιτείται ένας αυστηρός σχεδιασμός ως προς την κατανάλωση ενέργειας ώστε να κρατήσει η συσκευή όσο το δυνατόν περισσότερο, off-grid, χωρίς να συνδεθεί στο δίκτυο, πολύ φθηνά και η διασύνδεση του χρήστη θα πρέπει να υπάρχει, αλλά να είναι χαμηλού κόστους. Οι συσκευές σε CY και ξενυχτής host, πολλές συσκευές επικοινωνούν με το σύστημα host, με το σύστημα του κεντρικού σταθμού επεξεργασίας και ο υπολογιστής κάνει κάποια πράγματα που είναι δύσκολο να γίνουν με μία συσκευή. Όλο και περισσότερες όμως καταναλωτικές συσκευές επικοινωνούν μέσω του δικτύου, αποφεύγοντας το host, προκειμένου να έχουν μία αυτονομία. Πολλές συσκευές χρησιμοποιούν και ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος, DSP, για την επεξεργασία σήματος και RISC, κεντρικές μονάδες επεξέργασης, για τις άλλες εργασίες. Έχουν δυνατότητα εισόδου-εξόδου από κουμπιά, οθόνη, USB και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ένα διάγραμμα που έχουμε τις συσκευές εισόδου-εξόδου, έναν επεξεργαστή και ένα DSP, την περιοχή αποθήκευσης, στην οποία έχουν πρόσβαση και ο επεξεργαστής και το DSP και ασφαλώς τη διασύνδεση δικτύου. Πολλές συσκευές χρησιμοποιούν κάποια μορφή αποθήκευσης δεδομένων και η πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική αποθήκευση δεδομένων είναι η FLASH-NIMI. Η FLASH-NIMI βέβαια φτύρεται με το γράψιμο και έχει υπολογιστεί ότι περίπου 1 εκατομμύριο κύκλοι μπορούν να γίνουν. Ο φάκελος είναι πιο συχναγραμμένος και φτύρεται πρώτος. Τα FLASH συστήματα αρχείων έχουν στρώματα που κινούν περιεχόμενα με ανάλογη φθορά του επίπεδου εγγραφής, δηλαδή έχουν ένα σύστημα που μεταφέρει blocks που γράφονται συχνά σε άλλα blocks, βασικά αλλάζει την αρρύθμιση του συγκεκριμένου block, ώστε να υπάρχει μια ομοιόμορφη φθορά σε όλο το σύστημα αρχείων και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο block. Αυτό βέβαια είναι θέμα του firmware. Η πιο δημοφιλή συσκευή είναι τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι μας έχουμε 1, 2 ή και περισσότερα κινητά τηλέφωνα στη διάθεσή μας και αυτό γιατί είναι μια συσκευή που οι περισσότεροι από εμάς την κουβαλάμε πάντα μαζί μας και ασφαλώς είναι ένα εργαλείο για την δουλειά μας. 1 δισεκατομμύριο κινητά τηλέφωνα πολλούνται κάθε έτος και η επικοινωνία είναι γνωστή. Γίνεται μέσω μιας κυψέλης, μέσω ενός διαμορφωμένου GSM σήματος και η κυψέλη φροντίζει για τη μεταφορά της επικοινωνίας σε γειτονική κυψέλη κατά τη μετακόμιση. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ένα αναλογικό front-end προκειμένου να διαβάζουν, να ακούν τη φωνή και που είναι αναλογική, να τη μετατρέπουν σε ψηφιακό σήμα και να την κβαντοποιούν και να τη στέλνουν στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και αντίστροφα όταν δέχονται
αυτό το ψηφιακό σήμα, να μπορούν να το μετατρέπουν με ένα digital to analog converter σε ακουστικό σήμα, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία. Τα κινητά τηλέφωνα, τα εξελιγμένα, έχουν και DSP επεξεργαστές, όπου γίνεται κάποια επεξεργασία βασικής ζώνης, η CBS εικόνης και πρωτόκολλο του δικτύου. Τα σύγχρονα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχουν και άλλες επεξεργασίες, όπως λειτουργίες πολυμέσων, μία έξυπνη διασύνδεση, ένα περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη, έχουν αρχεία, άρα λοιπόν απαιτείται ένα σύστημα αρχείων και πληθώρα εφαρμογών. Στο λειτουργικό διάγραμμα των κινητών τηλεφώνων παρατηρούμε τα αναλογικά στοιχεία και τα ψηφιακά. Μία άλλη καταναλωτική συσκευή είναι η συσκευή αναπαραγωγής τραγουδιών MP3, όπου αυτή η συσκευή έχει μνήμη, έχει την οθόνη, display, μία μονάδα επεξεργασίας για τον ήχο, διόρθωση λαθών, προσωρινή μνήμη, έξοδο ήχου και είσοδο ήχου σε περίπτωση που γίνεται και ηχογράφηση, και σε περίπτωση που είναι MP3, τότε απαιτείται και ένας έλεγχος του σερβοκινητήρα του CD και της κεφαλής. Τα CD είναι τα γνωστά μας οπτικά μέσα που έχουν ταχύτητα περιστροφής 1,2 με 1,4 μέτρα το δευτερόλεπτο, κυκλική ταχύτητα, με ένα pitch 1,6 μικρά, κανάλι εγγραφής δεδομένων, διάμετρος 120 χιλιοστά και μήκος λέιζερ 780 νανόμετρα. Στο μηχανισμό CD λοιπόν, ένα λέιζερ μέσα από ένα πρίσμα χτυπάει στο CD και αναλόγως αν στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει pit ή land, γίνεται διαφορετική ανάκλαση, κάτι που βρίσκεται από τον ανιχνευτή αυτής της ανάκλασης. Επίσης, συνεχώς απαιτείται focus της ακτίνας στο κέντρο, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Η εστίαση λοιπόν, το focus του laser, ελέγχεται από την κάθε θέση του φακού και αόραστη πορεία προκαλεί ακανόνιση θέση. Υπάρχει δυνατότητα να είναι out of focus ή in focus. Υπάρχουν τεχνικές για βελτίωση του focus, όπου υπολογίζεται η απόσταση του focus και γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στο φακό εστίασης, προκειμένου να ελαχιστοποιείται αυτό το κόστος. Για τον έλεγχο του σερβοκινητήρα μπορούμε να πούμε ότι 4 είναι τα κύρια σήματα, η εστίαση του laser, η παρακολούθηση, το sled motor και το disc motor. Δηλαδή, η μετακίνηση της κεφαλής είναι το sled motor και το disc motor είναι που η ταχύτητα περιστροφής του CD. Η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται είναι η EFM, 8-14 διαμόρφωση. Χρησιμοποιεί ένα κώδικα 14 bit που εγγυάται τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των μεταβάσεων και αυτό επιτυχάνεται με το να χωρίζονται οι συνεχόμενοι άσοι μεταξύ τους με την προσθήκη 2 ή περισσότερο 0. Έτσι λοιπόν, στο 1-1 θα έχουμε την μετατροπή σε 0-0-1-0-0-1, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί 2 μηδενικά. Πολλές φορές απαιτείται διόρθωση λαθών. Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, τα CD είναι ένα μέσο που μπορεί να εκτεθεί σε μη ιδανικές συνθήκες φύλαξης, να χαραχθεί κτλ. Άρα απαιτείται η δυνατότητα επισκευής κάποιων sector. CD χωρητικότητας 700 MB μορφοποιημένο έχουν χωρητικότητα ακόμα και κάποια GB. Και αυτό γιατί υπάρχει ο κώδικας επιδιόρθωσης
σφαλμάτων στο CD που τοποθετείται έξτρα. Ένας read Solomon κώδικας που καταλαμβάνει κάποια bit, αλλά διορθώνει κάποια bit. Παράγει δεδομένα και διαγράφει τα bit. Ο χρόνος να ληφθούν ποικίλα προβλήματα εξαρτάται από το θόρυβο και χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική της τοποθέτησης extra bit για ανοίγειες και διόρθωση σφαλμάτων προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για πολλά χρόνια μετά την εγγραφή τους. Παραλύσεις προκαλούνται από φυσικές ενοχλήσεις και προσπαθεί πολλές φορές το drive να διαβάσει επαναληπτικά τη συγκεκριμένη τοποθεσία, μήπως καταφέρει και τη διαβάσει σωστά. Προβλήματα ανάγνωσης όμως προκαλούνται και από το δίσκο, όπου εντοπίζονται τα σφάλματα, επιλέγεται η περιοχή και ξαναπροσπαθεί ο ελεκτής του CD να διαβάσει τα συγκεκριμένα δεδομένα. Τα CD μεταφέρουν MPEG. Τα MPEG είναι κάποια πρότυπα ήχου. MPEG Layer 1, όπου είναι μια συμπίεση υποζωνών χωρίς απώλειες και προαιρετικό απλό μοντέλο συγκάλυψης. MPEG Layer 2, όπου είναι ένα πιο προηγμένο, και το MPEG Layer 3, η MP3, που είναι η πρόσθετη επεξεργασία για τα χαμηλότερα ποσοστά bit. Τα MP3 λοιπόν, MPEG Layer 3, είναι αρχεία που έχουν υποστεί μια μεγάλη συμπίεση, που χάθηκαν κάποια δεδομένα βέβαια, δεν είναι loseless, είναι loose η συμπίεση, αλλά εντούτοις το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει πάρα πολύ με το αρχικό αποτέλεσμα. Τα ποσοστά δειγματοληψίας εισόδου είναι 32 ή 44,1 ή 48 kHz, ενώ ο ρυθμός εξόδου που υποστηρίζεται στα MP3 23, 48, 64 μέχρι και 384. Η έξοδος μπορεί να είναι μόνο 2, 1, 2 καναλιών ή στερεοφωνικό. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα που μπορεί να γραφτεί βέβαια ο ήχος, όπως το Dolby Digital AC3, ένας τροποποιημένος διακριτός μετασχηματισμός συνειδητών, το ATRAC που είναι mini disc, χρησιμοποιεί μια υποζώνη, MPEG-2 AAC, είναι κωδικοποιητές που χρησιμοποιούνται κάθε φορά ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το MPEG Layer 1 έχει 384 δείγματα ανά μπλοκ, ισότητα με 8 μιλισεκόντ σε 48 kHz, προαιρετικό μοντέλο overlay για αύξηση της χωρητικότητας και καθοδηγείται από ξεχωριστές FFT συσκευές ή φίλτρα για την καλύτερη ακρίβεια. Η μορφή των δεδομένων του MPEG είναι η παρακάτω. Το MPEG αποτελείται από πλαίσια δεδομένων και το κάθε πλαίσιο έχει το header, την επικεφαλίδα, το CRC, την ακολουθία διόρθωσης των bit, την ανάθεση των bit, παράγοντες του πακέτου, τα δείγματα και επιπρόσθετη πληροφορία. Οι κωδικοί κατανομής bit καθορίζουν το μήκος λέξης της κάθε υποπεριοχής και οι παράγοντες κλίμακας προορίζουν το κέρδος για το κάθε επίπεδο. Ο αποκωδικοποιητής MPEG Layer αποτελείται από τα φίλτρα και το FFT, επιλογή της αντίστοιχης συχνότητας και ανακυματοποίηση και στη συνέχεια έξοδος του σήματος. Η αποδικοποίηση του MP3 είναι ευκολότερη από την κωδικοποίηση, αλλά απαιτεί βέβαια αποσυμπίεση, φιλτράρισμα, βασικό πρότυπο CD για δίσκους δεδομένων και δεν υπάρχουν πρότυπα για MP3 δομή αρχείων δίσκου και πρέπει να είναι είτε σε μορφή FAT για Windows, είτε EXT2 ή UFS για Linux και για FreeBSD. Οι αναπαραγωγές ήχου μπορούν να χρησιμοποιούν flash δίσκο ή μαζική αποθήκευση και απαιτεί κάποιο επεξεργαστικό χρόνο, π.χ. το 10% ενός επεξεργαστή R7, ενώ το σύστημα αρχείων πρέπει να είναι συμβατό με FAT, που είναι και το πιο εύκολο σύστημα αρχείων για ανάγνωση. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι και αυτά καταναλωτικά προϊόντα, όπου καθορίζονται κάποια στοιχεία κατά την εκτέλεση της φωτογράφησης, όπως βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, συμπίεση, αποθήκευση ως αρχείο κ.ο.κ. Η ψηφιακή μηχανή χρησιμοποιεί επεξεργαστή για γενικούς σκοπούς επεξεργασίας και μία DSP για επεξεργασία εικόνας. Η εσωτερική μνήμη αποθηκεύει προσωρινά τα περάσματα στην εικόνα, χρησιμοποιείται μια χαμηλής ανάλυσης οθόνη από ό,τι ο αισθητήρας και αυτό για να μην είναι μειωμένη
η κατανάλωση της ενέργειας και ασφαλώς στο χωρίς πιο πολύ ενδιαφέρει το τελικό αρχείο να έχει ψηλή εικόνα και όχι αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Ίσως βέβαια αποτελεί και downsample σε περίπτωση που η οθόνη έχει πολύ λιγότερα πίξελ από ότι ο αισθητήρας εικόνας. Στην αρχιτεκτονική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υπάρχει ο αισθητήρας της εικόνας που με έναν AD μετατροπέα, analog digital μετατροπέα, μεταφέρονται τα δεδομένα σε μια κοινή μνήμη. Υπάρχει ο DSP, ο ελεκτής, ασφαλώς η μνήμη, το display, η flash που είναι αποθήκευση και τα κουμπιά που καθορίζουν κάθε φορά τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής. Πριν από τη λήψη της εικόνας καθορίζεται η έκθεση, η εστίαση και βελτιστοποιείται η ισορροπία του λευκού και η καταγραφή εικόνας χρησιμοποιώντας το pattern Bayer, όπου υπάρχουν αισθητήρια red, green και blue και το κάθε αισθητήριο λαμβάνει το φωτόνιο το αντίστοιχο που έρχεται από την εικόνα αφού περάσει από το κατάλληλο φίλτρο. Έτσι λοιπόν αποθηκεύεται μία έγχρωμη εικόνα σε RGB. Βέβαια πρέπει να εκτελούνται βασικές επεξεργασίες για να χρησιμοποιηθεί η εικόνα, μετατροπή από Bayer σε RGB και εκτελούνται και άλλες λειτουργίες που παλιά εκτελούνταν από φωτοπροσέσορς όπως καθάρισμα εικόνας, εξισορρόπηση χρωμάτων, διαχείριση αρχείων όπου χρησιμοποιείται το EXIF για την αποθήκευση των φωτογραφιών στις μηχανές. Το EXIF είναι πρότυπο για τις ψηφιακές μηχανές που ορίζει τη μορφή των δεδομένων στον αρχείο, τη δομή του καταλόγου και περιλαμβάνει την ίδια την εικόνα, μια μικρογραφία της εικόνας και με τα δεδομένα όπως ο τύπος φωτογραφικής μηχανής, ημερομηνία, ώρα, πληροφορίες σχετικά με το GPS που ακριβές γεωγραφικές συντεταγμένες της εικόνας κ.ο.κ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη διάλεξη.